Старшее поколение. Το ρολόι στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας γυρίζει 75 χρόνια πίσω. Η αναπαράσταση της τριλικής παρέλασης του κόκκινου στρατού πριν αναχωρήσει για το μέτωπο σκόρπισε ρίγη συγκίνηση σε βετεράνους και συγγενείς μαχητών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Στους εορτασμούς συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 σύγχρονοι στρατιώτες φορώντας τις στολές του κόκκινου στρατού. Συνοδεύονταν από οχήματα και άρματα μάχης της προπολεμικής περίοδου. Στις 7 Νοεμβρίου 1941 ο κόκκινος στρατός παρήλασε στο κέντρο της Μόσχας γιορτάζοντας την επέτειο της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Στη συνέχεια οι στρατιώτες κατευθύνθηκαν στο μέτωπο για να σταματήσουν την προέλαση των ναζιστικών δυνάμεων που είχαν φτάσει στα περίχωρα της Σοβιετικής πρωτεύουσας. Την ημέρα εκείνη η χαμηλή νέφωση και το πυκνό χιόνι δεν επέτρεψε στα γερμανικά μαχητικά να σταματήσουν τους εορτασμούς.